Για ένοπλη διασυνοριακή εισβολή κατηγορεί η Πολωνία τη Λευκορωσία, καλώντας το Λευκορώσο επιτετραμένο προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για αυτό που χαρακτηρίζει εσκεμμένη κλιμάκωση της μεταναστευτικής κρίσης στα σύνορα. Η Βαρσοβία επέβαλε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στα σύνορά της μετά από την απότομη αύξηση του αριθμού των μεταναστών από χώρες όπως το Αφγανιστάν και το Ιράκ που επιχειρούν να μπουν στην Πολωνία μέσω της Λευκορωσίας. Η ενέργεια ήταν δυναμική και η ορατότητα περιορισμένη, οπότε ήταν αδύνατο να αναγνωρίσουμε από ποιες μονάδες ήρθαν. Αντιμετωπίσαμε μία ακόμη επιθετική πρόκληση από την πλευρά της Λευκορωσίας. Sprawa wygląda jednoznacznie. Mieliśmy do czynienia z kolejną agresywną prowokacją strony białoruskiej. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας ανέφερε ότι άτομα άγνωστων στοιχείων με μακρύκανα όπλα διέσχισαν τα σύνορα από τη Λευκορωσία προς την Πολωνία τη νύχτα της Δευτέρας, 1η Νοεμβρίου. Την περασμένη εβδομάδα καταγράψαμε πολλές απόπειρες παραβίασης των συνόρων δια της βίας. Αυτό που είναι χειρότερο είναι ότι παρατηρούμε όλο και περισσότερο επιθετική συμπεριφορά των ξένων που δεν θέλουν πάντα να περάσουν τα σύνορα. Αλλά για παράδειγμα πετούν διάφορα αντικείμενα στους συνοριοφύλακες και στον πολωνικό στρατό. Η Κομισιόν και η Βαρσοβία θεωρούν ότι η ροή των μεταναστών έχει ενορχιστρωθεί από τη Λευκορωσία, κάνοντας λόγο για υβριδικό πόλεμο με σκοπό να ασκηθούν πιέσεις στις Βρυξέλλες για τις κυρώσεις που επέβαλαν κατά του Μίνσκ.